history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Μάριε! Τι κάνεις? Καλά, καλά, μαγιά μου. Έψαξα σε όλη την κάντζα για να σε βρω. Ναι. Τα μαλλιά μου σ' αρέσουν. Εντάξει, θα τα φτιάξω. Δεν έχουν κάνει. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εμείς μόνο κουβέντα θα κάνουμε. Μάλιστα. Ούτε θα σε ρωτήσω, ούτε θα σε κουρέψω, θα κάνω κάτι. Δεν έχεις αποπειραθεί ποτέ? Με πολύ αποτυχία παλιά. Έχεις κουρέψει? Έχω τελειώσει σχολή, παιδί μου. Έχεις τελειώσει σχολή κομματικής? Ναι. Και? Τίποτα, τίποτα. Δεν το λέμε. Δεν. Όχι, το λέμε, αλλά δεν. Από όταν σου λέω αποτυχία, αποτυχία. Τελείωσε, μάμα, αδερφία. Να πούμε το κομματήριο που τώρα έχεις εσύ είναι της μητέρας σου, οπότε... Ναι, ήταν της μητέρας μου, το οποίο το πήρα εγώ, το έχω εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και το λειτουργώ πια. Σε αυτό το μαγαζί μεγάλωσα εγώ, εδώ πέρα. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο είμαι από όταν ήμουν το δημοτικό. Έχω έρθει σε αυτήν την περιοχή εδώ. Δηλαδή, σχολούσες και τα διαβάσματά σου τα έκανες εδώ ουσιαστικά. Κάπου εδώ πίσω. Ήταν αλλιώς το μαγαζί διαμορφωμένο και εδώ διάβαζα. Δούλευα κιόλας. Ήταν ένα μικρό βοήθεια τη μάνα μου. Εδώ σκούπισα, καθάριζα. Δηλαδή, και το πρώτο σου χρυτζιλίκι το είχες βγάλει εδώ πέρα. Ναι, κανονικά, κανονικά. Όταν είπες στη μαμά σου ότι εγώ καλά σπούδασα, αλλά τελικά θα γίνει ηθοποιό. Εκεί ήταν το σοκ. Εκεί ήταν το σοκ. It's now or never. Τώρα με τα κορίτσια είναι διαφορετικό. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Οι γυναίκες είναι γυναίκες, ως γνωστό. Είναι μια άλλη κατηγορία, δεν είναι. Με τα αγόρια ήμουν πιο. Με το αγόρι μου πιο εξοικειωμένο. Είναι κάτι που το είχα υπολογίσει, κάτι που το ήθελα, το φανταζόμουν. Δηλαδή είναι πιο αγαπημένη η σχέση μου, γιατί είναι λίγο πιο ενήλικη με το αγόρι. Την εφηβεία του τη φοβάσαι, τη σκέφτεσαι? Άπειρα. Και των τριών παιδιών, όλων. Δηλαδή, και των ξένων παιδιών. Καλά, φοβάμαι. Τα κορίτσια είναι κι αλλιώς. Σε όλα τα παιδιά είναι αλλιώς. Και τα κορίτσια έχουν άλλους φόβους, τα αγόρια έχουν άλλους φόβους. Επειδή έχουμε και τη γνώση το πώς περάσαμε εμείς την εφηβεία μας, το κορίτσι ήταν μια ανατροπή. Είναι έρωτας κανονικός, δεν είναι σχέση κανονική. Δεν υπάρχει σχέση πατέρα-κόρης. Είναι σχέση. Kiss me, my darling. Πάντα μετά τη γέννα, η γυναίκα λένε ότι αλλάζει ισορροπίες σε σχέση με τον άντρα της. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Και είναι και πολύ περίεργο, πολύ τρυφερό. Το λέω τώρα στη συνέντευξη, δεν είναι πάντα τρυφερό. Αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στη γυναίκα είναι λίγο δύσκολες στη διαχείρισή τους από τους άντρες. Δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Δεν μπορεί, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψύχρεμος που να έχεις. Να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό. Δηλαδή, η γυναίκα δεν παλεύεται ούτε στο κανονικό της. Φαντάζομαι όταν υπάρχει καβοντόρο. Να σε κουρέψω εγώ. Έχεις τρελαθεί. Γιατί? Έχεις τρελαθεί, φίλια. Δεν έχεις αγανακτήσει, όπως σας είπατε, στη ζωή σου με την εφορία που πληρώνεις? Άπειρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ κάνω δύο δουλειές, ας πούμε τρεις, και τα έσοδα, ας πούμε, δεν αντιστοιχούν ούτε σε μία. Το οποίο ξέρω ότι είμαι και σε μια καλή περίοδο. Δηλαδή, είμαι και σε μια μερίδα κόσμου που είναι και σχεδόν ευνοούμενος. Εσύ δεν έχεις υπάρξει μέλος του lifestyle στα περιοδικά, στο να πας στην Μύκονο, να σε αποθανατήσουν εκεί? Ναι, έχω υπάρξει. Γιατί είναι και αυτό σε κάποια έγκλη που ο κόσμος θεωρεί ότι... Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει showbiz στην Ελλάδα. Το έλεγα και τότε που νομίζαμε ότι υπήρχε showbiz στην Ελλάδα. Γιατί για να υπάρχει showbiz, καταρχήν πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Το αν έχω βρεθεί ή αν έχω υπάρξει σε κάποιες φωτογραφίες, σε κάποιων περιοδικών, δεν ήταν ποτέ. Επιλογή σου. Ναι. Και, δεν χαιρόσουν που σε έβλεπε. Ναι, και ούτως ή άλλως δεν ήταν και τρόπος ζωής που υποστήριζα εγώ, γιατί δεν το ήθελα ή δεν το σκεφτόμουν ή προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο ή να κάπου ενδιάμεσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και καλές δουλειές. Ωραία, έχω και κάτι τρασάκια. Λοιπόν, θα ρίξεις το πέρα, θα σου φτιάχνω εγώ. Εννοείται. Θα ρίξεις Σάββατα. Εννοείται. Εντάξει.